Μετά, λοιπόν, πάμε στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Ανάπτυξη. Τον έχουμε μαζί μας, τον ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σας, κύριε Γεωργιάδη. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και έχουμε πάρα πολλά να κουβεντιάσουμε και στο κομμάτι του Υπουργείου, στις αρμοδιότητες του Υπουργείου σας, που έχετε πάρα πολύ μεγάλο φάσμα αρμοδιοτήτων. Να ξεκινήσουμε λίγο με αυτό το επίμαχο θέμα που συζητάτε, που γίνεται κουβέντα από το πρωί με τις εκκλησίες, για να δούμε και τη δική σας άποψη, να την ακούσουμε. Να μας πείτε τι ακριβώς έγινε, γιατί υπάρχει μία σύγχυση για το πώς τελικά ελήφθη αυτή η απόφαση και αν η κυβέρνηση μεσολάβησε ώστε η Εκκλησία να κάνει αυτή την προτροπή ή αν ήταν απόφαση της Εκκλησίας μόνο. Εμείς από την αρχή είπαμε ότι δεν μπορεί να γίνει υποχρεωτικό από το κράτος, καθώς δεν μπορούσε να γίνει από το κράτος ο έλεγχος. Ναι. Δηλαδή δεν νοείται η αστυνομία να μπαίνει μέσα στις εκκλησίες εν ώρα θείας λειτουργίας για να κάνει έλεγχο πιστοποιητικού εμβολιασμού ή rapid ή στην είσοδο ακόμα κατά την είσοδο του κόσμου στην εκκλησία. Και είπαμε από την αρχή ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, διότι η εκκλησία είναι η εκκλησία και ο χώρος λατρείας είναι χώρος λατρείας και χώρος ασύλου. Είναι άλλο πράγμα να το κάνει το κράτος δια της νόμιμης κρατικής βίας και άλλο πράγμα είναι να το κάνει η Εκκλησία από μόνη της. Τώρα, προφανώς και η κυβέρνηση με εξαιρετική ευαρέσκεια είδε τη σημερινή απόφαση της Ιεράς Συνόδου να προχωρήσει την προτροπή αυτή για την εφαρμογή των μέτρων στους ιερούς ναούς. Αλλά αυτή είναι μια προτροπή που έκανε η κυβέρνηση και την οποία αποδέχθηκε η Εκκλησία, δεν αποτελεί κρατική εντολή. Και αυτό νομίζω είναι και το ωραιότερο και το καλύτερο σημείο για τις μεταξύ μας σχέσεις και για την ηρεμία στην κοινωνία. Καταλαβαίνω στον χώρο των πιστών, εάν τους πεις ότι θα έρθει η αστυνομία να σε γράψει στην εκκλησία, θα γίνει μια φασαρία. Χι, αν τους πεις είναι απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας και πρέπει να την τηρήσεις, είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Πάντως, νομίζω λοιπόν ότι όπως εξελίχθηκε αυτή η υπόθεση, έχει πάει κατά το δυνατόν καλύτερο τρόπο παρά με μεσημερία αυτή την πολιτική. Εγώ να πω, ναι, εκεί ήθελα να σταθώ όμως ότι υπάρχει πρόθεση, τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ στην κατεύθυνση αυτή. Χθες ήταν εδώ μαζί μας ο γραμματέας του ΚΙΝΑΛ, ο κ. Χρυστοδουλάκης, ο οποίος ταυτίστηκε με την ίδια θέση και σας κατηγόρησε ότι δεν θέλετε να πάρετε το πολιτικό. Ιδιαίτερα, δεν ήξερα ότι ο Χρυστοδουλάκης ταυτίστηκε, τον έχω ναι, ταυτίστηκε με τη θέση ότι δεν θέλετε να πάρετε το πολιτικό κόστος. Και γι' αυτό. Κύριε Ξενάκη, ναι. Είμαστε τρεις, πιστεύω, είστε εσείς τρεις, εγώ τέσσερις, λογικοί άνθρωποι. Mm-hmm. Ξαναλέω. Επειδή τη σκία τη γράφω εγώ. Ναι, σας ακούσαμε και χθες όμως, κύριε Ξενάκη. Όταν γράφουμε. Σήμερα έχετε κατεβάσει τόνους. Το εστιατόριο πρέπει να είναι με εμβόλιο ή με rapid, από κάτω υπάρχει μια παράγραφο που λέει την αρμοδιότητα των ελέγχων την έχει η ελληνική αστυνομία, η ΔΙΜΕΑ και η Εθνική Επιτροπή Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ναι, στην περίπτωση της εκκλησίας αυτό δεν ισχύει. Δεν πρόκειται η αστυνομία να μπει σε εκκλησία. Πώς δεν χρειαζόταν να μπει, κύριε Γεωργιάδη. Στον Άγιο Δημήτρη στη Θεσσαλονίκη, 27 Οκτωβρίου, συγγνώμη, το είδαμε σε πανελλήνια μετάδοση του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη, οι αστυνομικοί ήταν έξω στον περίβολο της Εκκλησίας και έκαναν σύσταση. Οι αστυνομικοί δεν ήταν έξω για να κάνουν και να εμποδίσουν τους πιστούς. Κάντε λάθος. Έκαναν συστάσεις να φοράνε τις μάσκες. Είναι πάντα σιεράς πανηγύρις όταν υπάρχει πολύ κόμμα για την τήρηση της τάξεως. Δεν πήγαν οι αστυνομικοί να εμποδίσουν κάποιον πιστό να μπει στην εκκλησία. Μα δεν εμποδίσαν. Αυτό που λέτε κανένα. Δεν έχει σχέση. Ο ιερέας βγήκε και έβαλε. Είναι απλό πράγμα. Έκανε εάν φτάσει ένας πιστός στην είσοδο. Τέλος πάντων, κύριε Γεωργιάδη, σήμερα η εκκλησία. Και η ιερά σύνοδος έκανε αυτό το περίπου. Η αστυνομία ήταν ζαμπή. Που έλεγε για την πολίτευση εχθές και εσείς τους λέγατε άπιστους, άθρισκους, ότι δεν ανάβουν κεράκια. Ότι πρέπει να ντρέπονται. Ότι δεν σέβονται την παράδοση. Τώρα περιμένω να καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ την τροπολογία για να την ψηφίσουμε και να μπούμε και στα τζαμιά με την αστυνομία. Για να δω τον ΣΥΡΙΖΑ. Τέθηκε αυτό. Να μας λέει ότι καθώς μπαίνετε στο τζαμί. Για όλους. Τζαμιά, βούδιστες, όλοι. Ναι, βούδιστες, ναι. Γιατί όταν έγινε η πορεία των μουσουλμάνων στην Αθήνα χωρίς μάσκες, δεν θυμάμαι ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει βγάλει καμία ανακοίνωση για να κατηγορεί την κυβέρνηση. Το 32%, κύριε Γεωργιάδη, να σου πω ότι το 32% του ελληνικού λαού και το 8% του κινήματος αλλαγής και πολλοί φιλελεύθερους που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία πρέπει να τους υπολογίζετε. Όχι, ένας πάνω στον άλλον παρακολουθεί. Στην Αθήνα, κύριε Καραμέρε, μπορείτε να μου δείξετε μία ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη, σήμερα το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης πήρε τον κύριο Ιερώνυμο. Πήρε και τους μουσουλμάνους. Βεβαίως. Συζητάμε γιατί είμαστε ως επιτοπλίστων χριστιανοί ορθόδοξοι σε αυτή τη χώρα. Ότι ο συνωστισμός βλάπτει και στους μουσουλμάνους. Φυσικά και βλάπτει. Είπε κανένας το αντίθετο.
Είπε κανένα το αντίθετο. Εντάξει, θα δούμε τι θα λέει η τροπολογία. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα λέει η τροπολογία. Και πραγματικά. Βρήκαν την ευκαιρία τώρα οι αντίχρηστοι να παίξουν την εκκλησία. Δηλαδή αυτό που γράψει την εγκύκλιο είναι αντίχρηστο που είπε να έρχεστε με ράπιντε στην εκκλησία. Είναι άλλο πράγμα το αποφασίζει η εκκλησία, σα είπα. Είναι άλλο πράγμα. Και από ό,τι ξέρω, υπήρξε και η επικοινωνία του κυρίου Ιερώνημου με τον κύριο Τσίπρα σε καλό ύφος. Και μιλάμε με την εκκλησία, προφανώς μιλάμε. Είναι όμως άλλο πράγμα είναι απόφαση της Ιεράς Συνόδου και άλλο πράγμα κρατική εντολή. Η αλήθεια είναι. Αν δεν το καταλαβαίνετε, λοιπόν. Το καταλάβαμε όπως την κλείσατε. Τις κλείσατε τις εκκλησίες πέρσι. Άρα μπορούσατε όταν να κάνετε περισσότερα πράγματα. Όταν είχαμε κλείσει τις εκκλησίες, κύριε Καραμέρα, δεν μετήθηκε το ζήτημα να πάει η αστυνομία. Είχαν κλείσει τα πάντα. Ναι. Άλλο να τα έχει όλα κλειστά. Και άλλο να επιτρέπεται κάποιο να μπαίνει στο εστιατόριο, στο σούπερ μάρκετ από ψάλιγο, αλλά μπορεί να μπαίνει στην εκκλησία. Καλά, δεν είχαν κλείσει τα πάντα. Δεν είχαν κλείσει τα πάντα. Νομίζω ότι το εξαντλήσαμε το θέμα. Λοιπόν, λειτουργούσαν κανονικά. Θέλω να δω τι τροπολογίε τη. Όχι, ρε, δεν λειτουργούσαν. Εγώ θέλω στην εκκλησία να δείχνουμε τον αναγκαίο σεβασμό που τη αξίζει και που συμβαδίζει με τις ευαισθησίες των Ορθοδόξων Χριστιανών και όλων των ανθρώπων. Θα έχει ένα ενδιαφέρον πάντως να δούμε. Πώς μισό λεπτό, να δούμε την τροπολογία αυτή και τι θα προβλέπει σε σχέση με τον έλεγχο. Γιατί όντως είναι ένα λεπτό σημείο το αν μπορεί να μπαίνει η αστυνομία μέσα στον ιερό ναό. Να μπούμε τώρα στα τζαμιά στην Αθήνα με την αστυνομία. Καλά, δεν έχει στην Αθήνα, δεν έχει. Έχει στη Θράκη τζαμιά. Στην Αθήνα τζαμιά δεν έχει. Δεν θέλετε να ξεκινήσετε από εκεί, φαντάζομαι. Εν πάση περιπτώσει. Στην Αθήνα και πολλά παράνομα, κύριε Υπουργέ. Καλά, αυτά είναι τα παράνομα. Το θέμα είναι πώς ελέγχεται, πώς γίνεται η αστυνόμευση μέσα στην εκκλησία. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πραγματικά και εγώ θέλω. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να γίνει. Απ' έξω βέβαια μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να γίνει. Να δούμε τι θα προτείνει η τροπολογία. Θα έχει ενδιαφέρον. Τι ήθελες να πεις, Νίκο? Κύριε Υπουργέ, το Σάββατο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι από την ελληνική αστυνομία, όπως αναφέρει και η Κία. Θα δούμε ένα παράδοξο φαινόμενο. Να πηγαίνουν άνθρωποι που είναι εμβολίαστοι, σε ένα κομμάτι υπάρχουν και αστυνομικοί τέτοιοι, εκτός αν πάνε μόνο εμβολιασμένοι να ελέγχουν. Ανεμβολίαστοι αστυνομικοί να ελέγχουν εμβολιασμένους πελάτες και ανεμβολίαστο προσωπικό. Δεν το ίδιο συμβαίνει και με το προσωπικό σε εστιατόρια. Ναι, το ίδιο συμβαίνει παντού, κύριε Ελευθερό. Δεν πρέπει να αλλάξει αυτό, κύριε Ελευθερό. Δεν είναι κάτι καινούριο. Και να ξανασκεφτεί την υποχρεωτικότητα για κάποιες κατηγορίες ανθρώπων, όπως τα εστιατόρια. Θέλω πάλι να το εξηγήσω, γιατί και χαίρομαι που κάνω την ερώτηση. Σήμερα έχουμε, από ό,τι λένε τα στοιχεία, στην ελληνική αστυνομία πάνω από 30.000 ανεμβολίαστους. Ωραία. Πείτε μου τώρα. Αύριο το πρωί λέει ο Πλεύρης και ο Γεωργιάδης και ο Μωρίδης και όπως θέλετε και ο Θεοδωρικάκος και όπως θέλετε, παιδάκι μου, λέει υποχρεωτικός εμβολιασμός. Και δεν είναι εμβολιασμός. Και τους βάζει στη διαθεσιμότητα. Υπάρχει κράτος την άλλη μέρα με μείον 30.000 συνοδούς. Και όταν θα γίνει το πρώτο έγκλημα και θα πείτε δικαίως εσείς έχετε βγάλει 30.000 συνοδούς στον δρόμο και 40 εγκληματίες, δεν γίνει. Ναι. Πρέπει να καταλάβετε ότι από τη θεωρία στην πράξη. Πάντως 7.000 από το εθνικό σύστημα υγείας τους βγάλατε, κύριε Γεωργιάδη. Όχι εσείς προσωπικά. Πολύ καλό το ερώτημά σας. Ναι, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Εμείς βάλαμε υποχρεωτικότητα όταν το ποσοστό του εμβολιασμού ήταν άνω του 80%. Και πράγματι με την υποχρεωτικότητα έφτασε στο 90%. Ήταν και κάποιοι που είχαν νοσήσει και βγήκαν 5% περίπου σε διαθεσιμότητα. Και αυτό το 5 δεν είναι λίγο, είναι 6.000 άνθρωποι έτσι. Και δεν αντικαταστάθηκαν. Αλλά είναι 5. Δεν είναι 30. Για φαντάζεστε εσύ να πρέπει να βγάλουμε όχι 6, αλλά είναι 60, το 45% των αστυνομικών, νομίζω αυτό το νούμερο. Το δηλαδή, 30.000. Ναι, το 30.000 που σημαίνει ότι. Προσπαθώ να εξηγήσω. Δεν θα έχουμε αστυνομία. Ότι εύκολα λέτε εσείς κάντε το υποχρεωτικό στην αστυνομία στο στρατό, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε από την θεωρία και την τηλεόραση, στην πράξη υπάρχει μία απόσταση. Τώρα, αν δεν είμαστε μεταξύ μας υποκριτές, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν γίνεται. Είναι πάρα πολύ δηλαδή. Και αυτό απλά. Ο Ντράγκη που έβαλε, είναι μοναδική κυβέρνηση που έβαλε πιο εκτεταμένες υποχρεωτικότητες, το έκανε. Όταν είχαν φτάσει σε γενικό ομιλιασμό 80+, και με όλα τα συνδικάτα της Ιταλίας να έχουν δημοσίως πει δεχόμαστε και υπογράφουμε την υποχρεωτικότητα. Εδώ στην η τροπολογία περί υποχρεωτικότητας στους υγειονομικούς και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κινάλ του φύζαν όχι. Το Κινάλ τώρα μας μιλάει για υποχρεωτικούς εμβολιασμούς. Αλλά στη Βουλή είχε αποχωρήσει, αν θυμάμαι καλά, για να μακρυβεί και δεν είχε ψηφίσει την τροπολογία. Δεν είχε κατέβει μόνο του, είχε κατέβει με 24 άλλα θέματα, μεταξύ των οποίων όχι η απρόστιμα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Και ο κύριος Κύπρος, ο ίδιος, είχε μιλήσει κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού τότε στους υγειονομικούς και το Κινάλ είχε πει ότι δεν είναι σωστό, ότι είναι αυταρχική κυβέρνηση, γιατί είχε προχώρησε. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, εκ του αποτελέσματος, να σας πω κάτι. Τώρα για να κοιτάζουμε και λίγο το αποτέλεσμα. Βγήκαν 7.000 υγειονομικοί εκτός συστήματος. Άλλαξε κάτι. Τα νούμερα είναι πενταπλάσια. Έχει θεριέψει η πανδημία.
και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν και τα κρούσματα εντός νοσοκομείων. Είναι έτερο νεκάτερο. Δεν είναι έτερο νεκάτερο. Με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, όταν ξεκίνησε ο υποχρεωτικό εμβολιασμό στου υγειονομικού, ήταν 14.000 οι ανεμβολίαστοι. Στο τέλο μήναν οι 6.000. Είπε και βγήκαν διαθεσιμότητα. Τα κάνανε και διαδήλωση σήμερα κάτω από το Υπουργείο. Του άκουγα. Λοιπόν, άρα περίπου 8.000 εμβολιάστηκαν κάτω από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Και οι 6.000 που φύγαν στο σημείο υγεία είναι 6.000 υγειονομικέ βόμβε που δεν κυκλοφορούν στα νοσοκομεία. Αντικαταστάθηκαν αυτοί οι 6.000. Δεν υπάρχουν διαδικασίες να καταχαθούν με τέτοια ταχύτητα εξειδικευμένο προσωπικό. Αυτό δεν υπάρχει τρόπο στο ελληνικό κράτο να γίνει. Εμείς ακούγαμε ότι σε μια εβδομάδα θα γίνει, μετά ότι το πολύ σε τρεις μήνες θα γίνει. Τώρα είμαστε στο τρίτο μήνα. Έχω κάνει υπουργοσύνη. Στο λαϊκό δεν έχει πάει κανένας. Η πρόσληψη μονίμων γιατρών στο νοσοκομείο θέλει χρόνια. Η πρόσληψη συμβασιούχων θέλει αρκετούς μήνες. Οι γιατροί δεν είναι μια απλή διαδικασία πρόσληψης. Κύριε Υπουργέ, επειδή πλησιάζουν γιορτές, σας ανησυχεί το κύμα ακρίβειας που βλέπουμε και στο λιμάνι πάλι έχουμε πρόβλημα, δεν έχει σταματήσει η απεργία. Δεν έχουν βγει προϊόντα. Τι Χριστούγεννα θα κάνουμε, πώς τα βλέπετε? Κοιτάξτε, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα παραμένει μέσους τρεις χαμηλότερους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα πάμε καλά. Στα καύσιμα είμαστε η δεύτερη χαμηλότερη χώρα, η δεύτερη το τέλος δηλαδή, σε ταχύτητα αύξησης των τιμών. Και τις τελευταίες μια εβδομάδα τώρα, που βλέπετε και μέσα στο φυσικό αερίο, πέφτουν με μεγάλη ταχύτητα και ευτυχώς πέφτουν και μεγάλη ταχύτητα ανάβλα. Είναι μείον 30% την τελευταία εβδομάδα. Άρα η παγκόσμια οικονομία, ο πληθωρισμός νομίζω είναι εισαγόμενο κατά βάση στην Ελλάδα, η παγκόσμια οικονομία αρχίζει να δείχνει τάσεις σαφούς αντιστροφής. Αν θυμάστε, το είχα πρωτοποιεί αυτό εγώ, είχα συναντηθεί νομίζω δύο πρωτοσέλιδα για τη στιγμή την πρόβλεψη. Και είχατε προσδιορίσει ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα υπάρχει αποκλιμάκωση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε μείωση των τιμών φυσικού αερίου κοντά στο 40% και μείωση των άλλων 30%. Άρα αρχίζει η αντίστροφη πορεία, μακάρι να συνεχιστεί. Εάν αυτή συνεχιστεί, θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά μέχρι τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο. Να μείνω, επειδή δεν το κλείσαμε, να το κλείσουμε και αυτό το κομμάτι. Άκουσα τις χθες και προχθές και μαζί μου ακούσατε κι εσείς τους εκπροσώπους φορέων της αγοράς, της εστίασης, της λιανικής κλπ. Οι οποίοι έχουν επιφυλάξεις για την ιστορία των μέτρων. Και νομίζω ότι είναι πρόσωπα τα οποία τα πιο πολλά ανήκουν και στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Ή εν πάση περιπτώσει δεν ανήκουν στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Κουβεντιάσατε καθόλου μαζί της αυτό το διήμερο? Μιλάω μαζί του στα μάτια και όλα. Ναι. Τι ωραία θα ήταν όλα αν είχαμε φτάσει στο 90% εμβολιασμό όπως η Πορτογαλία. Δεν μιλάμε πια για πανδημία στην Ελλάδα και ασχολούμαστε με ωραία πράγματα. Δυστυχώς, μια μεγάλη μερίδα των πολιτών μας επέλεξε ότι θέλει η Ελλάδα να είναι στη χώρα που ακόμα θα έχουν κορονοϊό. Ευτυχώς, είναι αρκετά μεγάλη για να έχουμε κορονοϊό, αλλά όχι τόσο μεγάλη για να έχουμε τις εικόνες της Ρουμανίας και της Λετωνίας. Ευτυχώς, είμαστε κάπου στη μέση. Αυτό ως αποτέλεσμα έχει τον ιό ισχυρό και αρκετά διαδεδομένο στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν η κυβέρνηση να μην κάνει τίποτα? Μα αν δεν κάνουμε τίποτα και προχωρήσει η πανδημία με τους που βλέπουμε χωρίς να την ανασχέσουμε, πιθανότατα να φτάναμε σε εξαιρετικά δύσκολα διλήμματα. Μάλιστα. Τα οποία θέλουμε να αποφύγουμε. Αλλά λέω στους φίλους μου τους εμπόρους και τα τηλέφωνα μου μιλάνε και δημόσια. Κύριε Υπουργέ, σας λένε κάτι συγκεκριμένο? Είναι μια γενική καραντίνα χωρίς λεφτά. Δεν είναι αυτό. Λένε ουσιαστικά. Μιλάνε για έναν αθέμητο ανταγωνισμό σε σχέση με τις δικές του επιχειρήσεις και τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, ο ανεμβολίαστος δεν μπορεί να μπει στο δικό του μαγαζί, αλλά θα μπορεί να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ χωρίς πρόβλημα να παίρνει ένα πουλόβερ. Η κουβέντα με τον αθέμητο ανταγωνισμό έχει ξεκινήσει από την πρώτη μέρα της πανδημίας. Θυμίζω ότι με δική μου απόφαση είχα απαγορεύσει στο σούπερ μάρκετ ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να είναι διάφορα προϊόντα. Με τις κόκκινες κορδέλες. Και βρίζαν όλο τον Γεωργιάδη. Θα ξαναγίνει αυτό? Ακριβώς για να μην υπάρχουν. Θα ξαναγίνει αυτό, κύριε Υπουργέ? Όχι, δεν θα ξαναγίνει, γιατί το rapid test δεν είναι τόσο μεγάλη ζημιά ώστε να είσαι κλειστός. Θέλω να μιλάμε όλοι με τη λογική. Γιατί δεν βάλαμε την υποχρέωση του rapid test στα σούπερ μάρκετ? Είναι απάντηση. Είναι νομίζω μια αυτονόητη. Γιατί κάποιοι συμπολίτες μας, και εμείς είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων και αυτών με τη συμπεριφορά των οποίων εντελώς διαφωνούμε, μπορεί να μην μπορούν να κάνουν ούτε rapid test ή να μην κάνουν ούτε rapid test. Αυτό δεν θα στερεί την ανάγκη τους να πάρουν τρόφιμα, να πάρουν τα βασικά για το σπίτι τους. Εμείς δεν θα καταδικάσουμε ανθρώπους στην ασυτεία ή στην καταστροφή, ναι, επειδή έχουν αυτή την αντίληση με την οποία διαφωνούμε πλήρως. Θα πει κάποιος. Το μήνυμα της ζωής. Πρέπει να το απολαμβάνουν και αυτοί, κύριε. Θα πει κάποιος, βέβαια, θα πει κάποιος, δεν ξέρω αν συμβαίνει πουθενά στον κόσμο, αλλά επειδή στην Ελλάδα συμβαίνει σε άλλου είδους επιχειρήσεις, μήπως θα μπορούσαν, μια που τα σούπερ μάρκετ έχουν πάει πάρα πολύ καλά τα τελευταία δύο χρόνια, και μπράβο τους που έχουν πάει πάρα πολύ καλά, μήπως
αναλαμβάνουν και αυτοί ένα κόστος των rapid test για τους πελάτες τους, τους ανεμβολίας τους, για να είναι ασφαλείς όλοι, πολύ περισσότερο να κυκλοφορούν μέσα στο σούπερ μάρκετ. Συγγνώμη, μου δείχνει ο γιος μου του Βιεναδόντι. Λοιπόν, ναι. Να το βάλει κάτω από το μαξιλάρι. Να το βάλει κάτω από το μαξιλάρι, αλλά δεν μου είπατε λίγο. Λέω το εξής, ακούστε με λοιπόν. Σε όλους μας που έχουμε παιδιά, μας έχει τύχει αυτό και καταλαβαίνουμε πώς είναι. Έρχεται η νεράιδα και αφήνει λεφτά το βράδυ. Δεν αφήνει κάτι, κάτι αφήνει. Λοιπόν, έτσι δεν συμβαίνει. Λοιπόν, καθαριστικό δίπλα. Έλεγα το εξής, ότι κάποιες επιχειρήσεις, δεν θέλω να πω ονόματα, αλλά άλλου είδους επιχειρήσεις έχουν στήσει μηχανισμό και κάνουν rapid test στους πελάτες τους πριν μπουν μέσα. Και λέω τώρα, τα σούπερ μάρκετ, τα μεγάλα, τα οποία βγάλαν και πολλά λεφτά στην πανδημία, και μπράβο τους, αν θα μπορούσαν να, με κάποια συζήτηση μαζί σας να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι ώστε να υπάρχει μια ασφάλεια και μέσα στο σούπερ μάρκετ. Που κακά τα ψέματα, όλοι όσοι μπαίνουμε. Μα από τα που σας είπα ότι υπάρχει κόμμα που θα αρνηθεί να κάνει και το rapid. Υπάρχουν και αυτοί οι συμπολίτες. Α, αυτοί είναι, εντάξει. Υπάρχουν και αυτοί. Να πεθάνουν, θέλετε. Όχι, δεν θέλουμε. Προφανώς δεν θέλουμε. Κανεί δεν θέλει να πεθάνει. Άρα πρέπει, σας είπα, να εξασφαλίσει ένα μίνιμουμ σημείο που και ο πιο αντιδραστικός μετέχει μου θα μπορεί να πάρει το φαγητό, τα καθοριστικά για το σπίτι του, τις βασικές του ανάγκες. Κάντε το αντίστροφο. Βάλτε ράπτη στα σούπερ μάρκετ και αφήστε το λιανεμπόριο ελεύθερο. Γιατί λοιπόν, ξέρετε κάτι, σας κατηγορούν, όχι σας προσωπικά, διαχρονικά ας πούμε, για καλές προνομιακές σχέσεις των μεγαλειοδιοκτητών τέτοιου είδους επιχειρήσεων λιανικής σε σχέση με τα μικροκαταστήματα. Ότι όταν έβαλα εγώ ως υπουργός ανάπτυξης κόκκινες κορδέλες. Το είπατε και το αλήθεια. Αν δείτε τις πίνακες της δημοφιλίας μου, είχα τη χαμηλότερη της ιστορίας. Εγώ γενικά έχω προβλήματα στις δημοφιλίες, αλλά είχα τη χαμηλότερη. Γιατί όσοι μπαίναν στο σούπερ μάρκετ και δεν τους αφήναν ψωνίσουν, τους λέγανε μας απαγορεύει ο Γεωργιάδης. Και βρήκαν όλοι εμένα. Το ξεχάσατε. Τι πρόβλημα δημοφιλίας. Πρώτος ή δεύτερος βγήκατε στο βόρειο τομέα. Δεν είχατε πρόβλημα δημοφιλίας. Αυτά είναι μετά τις εκλογές. Λέω. Όταν το είχαμε κάνει αυτό που λέει ο κ. Καραμέλης για να μην υπάρχει αθέμητο ανταγωνισμό, θυμηθείτε λίγο τι γινόταν στο σούπερ μάρκετ. Τώρα. Λοιπόν, ηρεμία. Εγώ φιλοξενούμενοι όταν μπορέσουμε. Εγώ ισχυρίζομαι ότι παρά τις αντιδράσεις των εμπόρων που σε κάθε μέτρο μονίμως αντιδρούν, αλλά δεν πειράζει. Έχουν την κατανόησή μου. Δεν θα είναι τόσο μεγάλο το πλήμα στο εμπόριο όσο λένε. Θυμίζω όταν έκανα το click away, πες γιορτές, πάλι επειδή έχετε κοντή μνήμη στην Ελλάδα, όλοι με βρίζατε σοριδών, πουλήσαν μια χαρά με το click away και μετά τον Ιανουάριο που κλείσαμε το click away, έρχονταν στο κανάλι σας εδώ και κλαίγανε και κλείσαν το click away. Ναι. Δεν θα θυμάστε όλα αυτά. Τι θες να ρωτήσεις, ότι ξέρουμε τι κάνουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι μεγάλο πρόβλημα το rapid test. Να το εξηγήσω και γιατί. Ο ανεμβολιαστός θα χρειάζεται να έχει rapid test σχεδόν για όλα. Δεν θα κάνει μόνο ιταλιανικό εμπόριο. Για να πει στο δημόσιο, για να πάει στη δουλειά του, θα κάνει rapid test. Το ίδιο rapid test που θα έχει για να πάει στη δουλειά του, θα το έχει για να ψωνίσει και τις κάλτσες. Μην τρελνόμαστε μονίμως. Έχουμε ένα πρόβλημα. Τι να κάνουμε. Κύριε Γεωργιάδη, υπήρχε ένα κρούσμα χτες στη Βουλή του κυρίου Καραμαλή, να το ευχηθούμε περαστικά του ανθρώπου, και αμέσως η Βουλή για ένα κρούσμα έκλεισε για δύο μέρες και για απολύμανση. Στα σχολεία που κολλάνε τα παιδάκια το 10% σε μια τάξη, πρέπει να φτάσει στο 50% για να κλείσει το σχολείο. Αυτή η διαφορά, κύριε Γεωργιάδη, δεν τονώνει την κρίση εμπιστοσύνης που έχουν οι πολίτες στους θεσμούς. Όταν υπάρχει κρούσμα στο σχολείο, γίνεται απολύμανση, δεν ισχύει αυτό που λέει. Δεν γίνεται απολύμανση. Τα παιδιά μας πάνε στο σχολείο, κύριε Γεωργιάδη. Πού γίνεται απολύμανση? Πώς δεν είναι απολύμανση? Το σχολείο να γίνει απολύμανση όταν υπάρχει ένα κρούσμα. Γίνεται απολύμανση, κύριε Καραμέλη. Και εν πάση περιπτώσει, να πούμε και το άλλο που το ξέρω, το ξέρω τα δικά μου τα παιδιά, πολύ σαν και τα δύο. Τα παιδιά ευτυχώς με την πανδημία δεν παθαίνουν και σοβαρά πράγματα. Ευτυχώς τονίζω. Η μεγαλύτερη ηλικία και η Βουλή έχει πολλούς εργαζομένους στην κρίσιμη ηλικία, μπορεί να κινδυνεύει λοιπόν, πολύ σοβαρά. Λοιπόν, πάμε, πρέπει να μαζεύουμε σιγά-σιγά. Ερώτηση δικιά μου. Πλησιάζουν Χριστούγεννα. Σας την ξανάκανα μερικές μέρες πιο πριν. Την ίδια ερώτηση, σας την ξανακάνω. Σκέπτεστε τίποτα ως κυβέρνηση σε σχέση με τους ανθρώπους που βρίσκονται σε πολύ χαμηλά κοινωνικά στρώματα. Μιλάω για χαμηλούς συνταξιούχους, μιλάω για ανθρώπους που έχουν ειδικές ανάγκες. Μιλάω για το κομμάτι αυτό που λέγεται κοινωνικό μέρισμα, 13ος μισθός. Ας το πούμε όπως θέλουμε. Είναι μια βοήθεια για τους ανθρώπους οι οποίοι δυσκολεύονται πολύ. Το σκέπτεστε, είναι μέσα στη σκέψη σας, εν ώψη προϋπολογισμού, το έχετε στο μυαλό σας? Αυτές είναι αποφάσεις που αν και εφόσον το επιτρέπει ο οργανισμός, θα τις λάβει ο κ. Πρωθυπουργός όταν θα έχουμε όλα τα στοιχεία. Σήμερα έχετε τοποθετηθεί θετικά ή αρνητικά. Θα έχει κάνει σφάλμα. Δεν είναι τη παρούσα στιγμή. Να σου το πω και λίγο πιο πνευματικά, γιατί είσαι και συμμορφωμένο άνθρωπο, το εκτιμώ αυτό. Λέει ο Κρέων στο τελευταίο στάσιμο του ειδήποτο τυράννου. Τι ευχάριστα που είναι όλα όταν γίνονται στην ώρα του. Εξού και η όμορφη ελληνική λέξη, κύριε Ξενάκη, λέγεται ωραίο.
Ο ωραίος είναι στην ώρα του. Η ερώτηση δεν είναι στην ώρα της, είναι σε λάθος ώρα. Ναι. Όταν θα έχουμε τα στοιχεία δεδομένα, θα μπορώ να σου το πω. Τώρα δεν μπορώ. Ας μην θυμούμε το τέλος του κρέοντος και να μην έχουμε το τέλος του κρέοντος οι άνθρωποι περιμένουν αυτό βοήθημα. Επίσης, θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Μπορεί, νομίζω, κύριε Ελευθερόπουλο, να κατηγορήσει κανείς, ειδικά αυτή την κυβέρνηση, ότι δεν έχει δώσει λεφτά. Ναι. Θα πέσει το στούντιο, θα σας πλακώσει. Άρα, λοιπόν, μην το λέτε αυτό γιατί σήμερα έπεσε ένα σχολείο. Να δώσουμε, να δώσαμε. Το οποίο παραπονεμένος δεν έμεινε κανένας στην Ελλάδα, την κυβέρνηση. Θέλω επίσης κάτι από την αρμοδιότητά σας. Ένα κομμάτι τα ναυπηγεία και ένα κομμάτι που είναι ο μόνιμος δικός μου καημός, γιατί ζω εκεί, μένω εκεί και με ενδιαφέρει, με το ελληνικό. Αν μας πείτε τι γίνεται με αυτά τα δύο κομμάτια. Το ελληνικό έχει προχωρήσει ιδιαίτερα και μου πήκε πολύ τόσο. Έβαλε εξαιρετικές φωτογραφίες, Λάμδα ίδια προχθές, το έκανα και retweet. Και στις δημοκρατικές φωτογραφίες. Όπως θέλει ο καθένας, μπορεί τα κίνητα έχουν όλα πουληθεί. Για να του καταλάβετε, ήρθε φωτογραφία ένα μεγάλο επενδυτή και μου ζήτησε ως χάρη να μας καταλάβει να πάρει μια βίλα. Και πήρα τη Λάμδα, γιατί ήταν κάνει μια πολύ μεγάλη επένδυση στην Ελλάδα, και είπα ρε παιδιά, έχω πάει στο κάτω λεφτά. Βρείτε του μια βίλα και δεν έχουν δώσει μια βίλα. Έχουν πουληθεί τα πάντα. Ναι. Λοιπόν, και εδώ ψάχνουμε ένα διαλάκι, αν μπορείτε να του πάρετε ένα τηλέφωνο. Όλα πάνε καλά, τι άλλο να κάνω. Εγώ δεν θέλω, βιλέει. Είναι ο κύριο Σπίρτζη στο στούντιο και χαμογελάει. Γιατί είναι για το πάνελ το επόμενο, γιατί τον έχουμε εδώ και χαμογελάει. Αν ο κύριο Σπίρτζη βίλε στο ελληνικό απούλη, δεν την πάρει. Θα ήταν καλή επένδυση. Λοιπόν. Να τσακωνόμαστε στα. Υπάρχει αμφιβολία ότι η Λάμδα πάει καλά. Με το χείρι τη βλέπετε. Ναι. Η Λάμδα έχει μαζέψει. Προχωράει δηλαδή το έργο, λέτε. Πολύ καλά λεφτά. Προχωράει. Προχωράει. Το καζίνο, που ήταν η τελευταία εκκρεμότητα, ναι, έχει σταλεί η σύμβαση στο ελεγκτικό συνέδριο, ξεκόλλησε και το καζίνο. Και προχωράει και το καζίνο κανονικά τον δρόμο του με τη διακτέρνα. Και επειδή ολοκληνιάζουμε, να πούμε τι για τα ναυπηγεία, γιατί ενδιαφέρει πολύ κόσμο το κομμάτι αυτό. Για τα ναυπηγεία το είπα. Όταν πήγα στο Υπουργείο, είχαμε τρία ναυπηγεία κλειστά. Τη ΣΥΡΑ την εγκαινιάσαμε το Νοέμβριο του 19. Ο Σκαραμαγκά τελείωσε διαγωνισμό πριν από μερικούς μήνες, τώρα είναι η διαδικασία μεταβίβασης των μετοχών στον κύριο Προκοπίου. Ναι. Και για την Ελευσίνα έχει ήδη ξεκινήσει το due diligence στην καθιέρη και τη Όνεξ για να πάνε στο δικαστήριο και να το πάνε μέσω του τη φτωχευτική νομοθεσία. Η φιλοδοξία μου, όταν θα φεύγω από την υπουργή αυτό, να λειτουργούν και τα τρία. Και να μπορώ να εγγράψω στην πολιτική μου σταδιοδρομία ότι παρέλαβα όσο μπορούσα να έχω τρία νεκροταφεία και τα αφήνω τρία ζώντα να. Πόσο καιρό λέτε ότι θα κάνουν να λειτουργούν, επειδή είπατε ότι θα φύγω από το Υπουργείο αυτό, η φιλοδοξία. Ω προ το Σκαραμαγκά, ναι, θα έχει γίνει μεταβίωση. Όσο ήταν μόνο λόγο που δεν έχει γίνει μεταβίωση, ένα Δήμο του Χαϊδαρίου έκανε προσφυγή, ώστε για ένα κομμάτι γη. Άρα η Δήμο του τον Ιανουάριο. Πρέπει να τελειώσει το ΣΤΕ του δουλειά, δεν πάει κανένα κυβέρνηση. Τώρα λοιπόν, θέμα είναι, κύριε Υπουργέ, αν οι Γάλλοι θα δώσουν κανένα κομμάτι από αυτή την πολύ μεγάλη πίτα που πήραν από τα χρήματα του ελληνικού λαού πίσω στην ελληνική οικονομία, είτε με τα ναυπηγεία. Πρώτα απ' όλα, είτε με ελληνικό και να πάμε στον κύριο να του δώσουν λίγο στον κύριο Σπίτι. Είναι για το αν θα δουλέψουν τα ναυπηγεία. Τα ναυπηγεία θα δουλέψουν, σα λέω. Άρα μην έχετε αγωνία. Λοιπόν, επειδή. Την αγωνία, πριν σα αποδεσμεύσουμε και επειδή ο κ. Σπίρτζη είναι στο στούντιο, δεν ξέρω αν θέλετε, κ. Σπίρτζη, να κάνετε κάποιο σχόλιο από αυτόν που ακούστηκαν. Όλα καλά είναι. Όλα υπέροχα, δεν το βλέπω. Ναι, αλλά εδώ είναι πάντως, επειδή δεν φεύγει ποτέ ο κ. Γεωργιάδης, έτσι, άμα δεν είναι. Πάντως, επειδή χθες δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση τον πίνακα όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα επιχειρηματικής και οικονομικής εμπιστοσύνης, φαντάζομαι θα διαπίσει ο κ. Σπίρτζης, το έχω βάλει και αυτό το ίδιο να το δούνε, ότι η Ελλάδα είναι μια από τις πρώτες χώρες που ο κόσμος ο ίδιος λέει ότι θα πάνε καλά. Άρα λοιπόν, αν το λέει ο κόσμος, κύριε Σπίρτζη, τα κάνουμε. Να του πούμε να μην το λέει, το βάλουμε επιπέρι στο στόμα. Λοιπόν, εδώ θα συνεχίσουμε την κουβέντα έτσι κι αλλιώς. Έχουμε πάνελ ενδιαφέρον. Κύριε Σπίτι, δεν αντέχω να μην το σχολιάσω. Θέλω να μου επιτρέψετε. Θέλω να πείτε στον συνάδελφό σας, τον κύριο Παπά και τον κύριο Γιαννούλη, και το λέει ότι κάποιοι είχαν και στις σχετικές αρμοδιότητες, ότι αυτή η εικόνα με το βιντεάκι στο βαγόνι της Τρενοσέ με το μανιτάρι θα μείνει viral ως λούμπεν αντιπολίτευση στην Ελλάδα. Πρώτο. Κόπηκε. Δεν το ξέρουν όλοι το περιστατικό. Ξέρω. Να το πούμε. Δεν το άντεξε ούτε το βίντεο. Ναι. Να το παίξω, γιατί πολύ πλάκα. Ναι, δεν το ξέρουν. Συγγνώμη, κύριε Γεωργιάδη, επειδή έχουμε ένα θεματάκι με το Skype, εγώ να πω ότι επειδή το περιστατικό δεν είναι υποχρεωμένο να το ξέρουν όλοι, είναι μια φωτογραφία από ένα τρένο της Τρένος Έτσι, δεν είναι? Σχετικά στο οποίο, σύγχρονο σύρμος, στο οποίο κάθονταν ο κύριος Παπάς και ο κύριος Γιαννούλης και ήταν μανιτάρια τα οποία είχαν φυτρώσει στο βαγόνι. Και δείξανε ότι να, ορίστε, αυτή είναι η κατάσταση των τρένων, φυτρώσαν μανιτάρια μέσα στο βαγόνι. Και τώρα, και τώρα, κύριε Γεωργιά, σας ακούμε. Για πες, τη σχολιάστε. Και βγήκε η Τρένος Έτσι και είπε,
Μα τι λέτε, αυτό το βαγόνι εκτός κυκλοφορίας εδώ και μήνες, αλλά είναι τα κανονικά βαγόνια. Το έχουμε βασίλισσα αποθήκης. Και δεν είναι το έκανε αυτό η Κρένωσέ. Θα πω δύο στοιχεία και έχουν πλάκα. Το πρώτο είναι ότι έτσι μας θύμισε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ως αντιπολίτευση είχε κατηγορήσει τον Σαμαρά ότι αν πουλάει την Κρένωσέ 300 εκατομμύρια ήταν ξεπούλημα και τελικά την πούλησε ο κ. Σπίτι 45. Και αν 300, δεν είναι ο Σαμαρά, το τσάρι ήταν 300, πήρε 45. Και έτσι θυμηθήκαμε και την πιο αποτυχημένη ιδιωτικοποίηση όλων των εποχών. Και το δεύτερο, το ακόμα καλύτερο, το είδα σήμερα το πρωί στο Twitter, το κάνει και αυτό retweet. Η εικόνα με το μανιτάρι δεν είναι ανακάλυψη του παπά και του Γιαννούλη. Ήταν υπόθεση στην Τσεχία για εκείνη πριν από μερικές εβδομάδες. Αφορά πραγματικότητα των Τσεχιών και πραγματικά μεγάλα μανιτάρια. Και του άρεσε, φαίνεται, γιατί να το κάνανε κόφτια στην Ελλάδα. Αλλά την πατήσα γιατί βγήκε τρελοσέ και έτσι, παιδιά, αυτό το βαγόνι που πήγατε δεν είναι πραγματικό, είναι fake. Το κόφτια στην Ελλάδα. Λοιπόν, βεβαίως, κύριε Σπίτι. Θα πείτε, θα πείτε. Γι' αυτό έλεγα. Αν κάνει αντιπολίτευση, είσαι για κλάματα, με συγχωρείτε. Λοιπόν, τώρα πρέπει να απαντήσει όμως. Λοιπόν, κύριε Σπίτι. Να απαντήσει, φυσικά. Ακούστε, νομίζω ότι είναι θράσος η Νέα Δημοκρατία να μιλάει για το σιδηρόδρομο στην Ελλάδα. Το Σεπτέμβρη του 2019 όφιλε να έχει μπει το ασημένιο βέλος. 2,5 χρόνια μετά, όχι ασημένιο βέλος δεν έχει μπει. Η Τρένωσέ δεν έχει φέρει ένα νέο σειρμό. Τα δρομολόγια έχουν κοπεί πάνω από 50%. Η διοίκηση της Τρένωσέ, που ήταν ελληνική, ήταν Έλληνες, αντικαταστάθηκε, ακριβώς γιατί τα τρένα που έφερε η ιταλική πλέον Τρένωσέ δεν παραλαμβάνονται από κανέναν. Τα έργα. Η ιταλική πλέον Τρένωσέ. Ναι, από ποια κυβέρνηση. Η ιταλική πλέον Τρένωσέ. Από τα εγκλήματα που έκανε ο κύριος Χατζηδάκης, κύριε Γεωργιάδη. Από τα εγκλήματα που έκανε ο κύριος Χατζηδάκης, που έκοβε και τούρτα για τον ΟΣΕ. Και τα εγκλήματα. Και τα εγκλήματα. Αυτά θέλω να πω. Τα εγκλήματα. Η ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε δώσει 32 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Ήταν τα ηγό που ήταν για τι άγονε γραμμέ. Που ήταν μια διαπραγμάτευση που είχε τεθεί. Ποιος την πούλησε, κύριε Σπίτζε, επί της ουσίας όμως. Ο ΣΥΡΙΖΑ την πούλησε. Όχι. Δεν έχετε δίκιο. Όχι. Θα σας πω ποιος την πούλησε. Η Τρένωσέ ήταν στις υποχρεώσεις της χώρας από το πρώτο μνημόνιο, αλλά και μνημόνιο είναι μία άμα. Θα έπρεπε να πουληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα πουλήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ όμως, έτσι δεν είναι. Πουλήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ γιατί θα πληρώναμε 15 δις. Αυτό είναι, ήταν. Όχι, 15 δις θα πληρώναμε. Γιατί θα πληρώναμε 15 δις, κύριε Ξενάκη. Γιατί ο λαϊκισμός έχει και όριο. Υπήρχαν τρεις ανοιχτοί φάκελοι κρατικών, παράνομων κρατικών ενισχύσεων ενάντια στη χώρα μας. 1,5 δις ήταν τη Τρένωσέ. Από το 1,5 δις το 1 δις ήταν πραγματικό. 800 εκατομμύρια της ΕΕΣΤ, όπου ήταν πραγματικά και τα 800 και 15 δις του ΟΣΕ. Ήταν τα εγκλήματα, τα εγκλήματα πραγματικά που έκανε η Νέα Δημοκρατία. Ρωτάει πώς θα την πουλήσετε, πόσα χρήματα την πουλήσετε, επειδή είναι στο Skype και υπάρχει μια δυσκολία. Ναι, αλλά δεν με αφήνετε. Πόσα την πουλήσατε, δεν με αφήνετε. Καταρχάς την πούλησε. Την πούλησε ο θεσμός που εσείς φτιάξατε, κύριε Γεωργιάδη, το ΤΑΙΠΕ. Δεν την πούλησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Την πούλησε ο θεσμός που εσείς κάνατε, το ΤΑΙΠΕΔ που έχει κάνει κι άλλα. Πώς πουλήθηκε όμως. Δεν θέλετε το νούμερο να ακούσει ο κόσμος. Για τα 16,5 δις που χρεώσατε τον ΟΣΕ από τα σκάνδαλα με τη Siemens. Μα πείτε μου πόσα λεφτά, μην τρέπεστε κύριε Σπίτι. Όχι, δεν τρέπομαι καθόλου. Τις ανοιχτές κρατικές ενισχύσεις 16,5 δις που διαγράφτηκαν από τη χώρα, θα τις πείτε. Πόσο το δώσατε, κύριε Σπίτι. Την τούρτα του Σούπερμαν κύριου Χατζηδάκη, θα τη θυμηθείτε. Θα μας πείτε πόσα λεφτά. Να το θυμίσω εγώ, κύριε Γεωργιάδη. 45 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά τι πουλήσαμε. Ότι όταν πήγε ο Σαμάρας, τι πουλήσαμε, κύριε Γεωργιάδη, για πείτε μου. Δεν είχε κάτι και σε ενισχύσει ο Σαμάρας. Τα τρένα, ας πούμε, το τροχαίο υλικό, δεν ανήκει στην Τρένωσέ. Είναι στον ΟΣΕ περιουσία. Είναι περιουσία του ελληνικού δημοσίου. Αυτό που ήθελε ο κύριος Σαμαράς να πουλήσει 300 εκατομμύρια περιέλαμβανε και το τροχαίο υλικό. Και να κλείσουμε. 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 Όχι. Θέλω να πάω τελευταίο. Όχι. Επειδή μίλησε για το άγνωστο λαϊκισμό. Ήταν η μόνη διατυπωμής που έπρεπε να γίνει, γιατί θα θέλαμε δύο μνημόνια για τα εγκλήματα που έκανε η Νέα Δημοκρατία στην ΟΣΕ. Λοιπόν, επειδή λοιπόν. Δεν το ξέρετε αυτό. Επειδή στην υπερθύμηση ανάπτυξη. Όταν η κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά βρήκε αγοραστή για 300 εκατομμύρια.
ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε ανακοίνωση και είπε: αν θα δώσετε 300 εκατομμύρια, θα σπάμε ειδικό δικαστήριο. Θα πουλούσατε και το τροχαίο υλικό μαζί. Αν δεν ήθελε 300 εκατομμύρια, το έδωσε 45. Γιατί δεν πάνε κάνουν ειδικό δικαστήριο γι' αυτό, κύριε Γεωργιάδη? Επειδή μιλήσατε για το λαϊκισμό. Έλα, λέτε. Κάντε ειδικό δικαστήριο γι' αυτό να γελάσουμε. Κάντε. Εσεί λέγατε να κάνετε ειδικό δικαστήριο. Εγώ λέω κάντε εσεί για τα 45 που μα καταγγέλνουν. Γιατί δεν κάνετε? Εγώ σα προκαλώ. Κάντε ειδικό δικαστήριο για αυτό. Για πε. Ναι, okay. Είπε ο κύριος Σπίριτζης ότι εγώ, λέει, έχω το άκρο νάτο του λαϊκισμού. Γιατί λέει, έφυγαν οι Έλληνες της Τρενοσέ και ήρθαν οι Ιταλοί. Προσέξτε. Για ποιο λόγο? Πούλησε. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο όμως? Γιατί δεν παραλάβανε τα απαρχαιωμένα τρένα που φέρανε στη χώρα? Δεν παραλαμβάνονται από πουθενά. Αντί να φέρετε σύγχρονα τρένα. Και κύριε Γεωργιάδη, τον Ιούνιο του 19. Τον Ιούνιο του 19, συγγνώμη λίγο. Τον Ιούνιο του 19. Μην τα νεκρού στη μέρα, μιλάτε για τα τρένα. Τον Ιούνιο του 19, με απαρχαιωμένα τρένα. Με απαρχαιωμένα τρένα, το Αθήνα Θεσσαλονίκη γινόταν σε 3 και 3 τέταρτα. Θα με αφήσετε τώρα να το πω και να κλείσω. Ναι, για πείτε. Επειδή είπατε για το ασημένιο βέλος, έχετε μία ατυχία. Εγώ έχω πολύ καλή μνήμη. Ναι, για πείτε. Το ασημένιο βέλος, κύριε Σπίτζη, το είχε εγκαινιάσει με τα βαΐων και κλάδων ο κύριος Νίκος Παπάς. Νομίζω και εσείς θα μαζί, αυτοί δεν τον έχουν διαφεύγει. Φέρετε τους δημοσιογράφους, τους βάλατε πάνω στο ασημένιο βέλος, φτάσατε μέχρι την Κατερίνη και την Κατερίνη κατεβήκατε και πήγατε στην Ελλάδα. Το θυμάμαι, για να μην είναι δοκιμαστικό. Θυμάμαι. Θυμάμαι το δοκιμαστικό, θυμάμαι. Ναι, αυτό. Μιλάμε για κωμωδίες που ζήσαμε επί ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν η δεύτερη καλύτερη κωμωδία, η πρώτη. Δεν το έχουν φέρει δύο χρόνια. Που είχατε πίσω ένα βαγόνι και να γίνει ένα βοηθικό γύρω-γύρω, είχατε βάλει και τα καφέ. Καλά, ρωτήστε κανέναν άνθρωπο που μετακινιόταν το τρένο, τι γινόταν. Όταν έχετε πρωταγωνιστήσει σε τέτοιες κωμωδίες που ο Μπαν Σπένσερ και ο Τέρεν Σκύλ, ο Χριού μπροστά του, συγχωρείτε. Τώρα μιλάτε για λέξεις που πάει πολύ. Ήθελα να ξέρω, κύριε Γεωργιάδη, το Αθήνα Θεσσαλονίκη. Όταν μπήκατε στο βαγόνι και γυρνάγατε με το φορτηγό γύρω-γύρω και φοράγατε κασκέτα, μεταξύ σας τι λέγατε? Δεν ήμουν εκεί. Ο ίδιος δεν ήταν, λέει. Αλλά επειδή το θράσος συνεχίζεται. Η κωμωδία. Το θράσος συνεχίζεται. Η διπλή συνδρομική ηλεκτροδοτούμενη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη γινόταν στη χώρα από αυτές τις δυνάμεις 70 χρόνια. Και τέλειωσε επί ΣΥΡΙΖΑ, επιτέλους. Τα τούνελ που πληρώναμε πρόστιμο, που ήταν τον σύγχρονο γεφύρι της Άρτας, βάζαν πρόβατα μέσα. Και μιλάνε. Όλους τους δρόμους. Βάζαν πρόβατα. Πρόβατα. Είχαν κάνει τα συνδρομικά έργα για στάνες. Τους είχατε καταψηφίσει. Για στάνες τα είχατε κάνει. Και επί σουφλιάτικα αρμαλή που τους είχατε καταψηφίσει. Μιλάτε. Και επί σαμάρα. Λοιπόν, κύριε. Ναι. Πηγαίνετε μια βόλτα στον καλύδρομο. Πηγαίνετε μια βόλτα στον καλύδρομο. Θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πείτε στους αδέρφους να κάνουν σοβαρές πολίτες. Να είστε καλά. Λοιπόν, καλό σας βράδυ. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε στο στούντιο.